Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μάρκος και πάλι ήρθατε σε ένα βίντεο για το κανάλι μου. Και τι θα κάνω σε αυτό το βίντεο? Θα δοκιμάσω από ένα καινούριο γυράδικο που άνοιξε στην Κοζάνη. Λέγεται Meeting κάτι. Meeting και κάτι ακόμη. Meeting Street Food, τέλος πάντων. Ο λόγος που θα το δοκιμάσω και θα φτάσω σε σημείο να το βάλω ακόμη και σε βίντεο στο YouTube είναι το γεγονός ότι λένε ότι έχουν γύρω Θεσσαλονίκης και έχουν και 50 εκατοστά. Εμείς δεν θα φάμε 50 εκατοστά γύρω για αυτή τη μέρα, για σήμερα βασικά. Θα φάμε το απλό, δηλαδή πίτα γύρω χοιρινό που βάζω τζατζίκι, πατάτες, κρεμμύδι, ντομάτα, αυτά θα φάμε και θα κρίνω. Δηλαδή θα κρίνω αν αξίζει ή όχι, αν είναι συνηθισμένος επαρχιακός γύρος ή αν είναι σαν το γύρο της Θεσσαλονίκης και πότε κάθε ξεχωριστό. Τώρα παιδιά, βγήκα έξω για να πάω στην Κοζάνη, στην πλατεία της Κοζάνης, μάλλον στο κέντρο, για να βρούμε αυτό το καινούριο γυράδικο, να πάρω ένα γύρο, ένα πιο γύρο, να δούμε αν αξίζει ή όχι. Και αν αξίζει, ίσως πάρουμε και τα 50 εκατοστά το γύρο εκείνον. Παρ' όλα αυτά παιδιά, να ο γύρος. Μου φαίνεται πολύ ωραία φαντιστικά, μου αρέσει που είναι σε αλουμίνιο. Βλέπετε. Για να το ανοίξω, εδώ μπροστά σας. Ο, βολικό. Δεν θα πέσει, να το, θα πέσει. Οπα. Από πρώτη όψη φαίνεται ωραίος ο γύρος. Φαίνεται σαν κάτι γυράδικα στη Θεσσαλονίκη, από πρώτη όψη λέμε. Που είναι σε κάτι Αγίου Δημητρίου, σε κάτι Αγίου Δημητρίου, κέντρο, οριακά. Κάτι λίγη γυράδικα μου θυμίζει από πρώτη όψη. Αλλά για επαρχία μπορώ να πω ότι είναι καλό, καλή όψη. Μισό παιδιά. Λοιπόν παιδιά, δεν γίνεται να φάμε ένα πιτόγυρο και συνήθως πίνω και ένα αναψυκτικό μαζί. Συνήθως παίρνω Pepsi ή Coca-Cola ή Coca-Cola. Αλλά αυτή τη φορά δεν τα έχω μαζί μου. Βρήκα μια έψα λεμονάδα, γιατί όχι. Έχει παγώσει. Θα σου πάνω να το δοκιμάσω. Να μην μείνω με ένα πορεία. Ο γύρος που είναι ο καλύτερος γύρος της Κοζάνης, χωρίς πλάκα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο γύρος. Το τζατζίκι είναι πολύ αληθινό, δηλαδή όντως νιώθω τζατζίκι. Και φαίνεται αληθινό. Οι πατάτες είναι ξεχωριστές. Δεν είναι π.χ. σαν αυτές των Κούντις. Όχι, θυμίζω πιο κοντά στις σπιτικές πατάτες είναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο. Βέβαια πείτε είναι ιδιαίτερη, αλλά τα υπόλοιπα είναι πολύ ωραία. Δηλαδή δεν έχω τίποτα κάτι διαφορετικό το μαγαζί. Αυτός ο γύρος με άριστα το 10. Θα έπαιρνε ένα 8,5 μόνο και μόνο γιατί μ' άρεσε η ποιότητα του γύρου. Και έκανα και 3,5 ευρώ, πολύ φθηνό. Θα το ξανά έπαιρνα, γιατί όχι. Θα ξανά έπαιρνα τέτοιο ωραίο γύρο της Κοζάνης και ωραίες πατάτες που έχει, ωραίο τζατζίκι και ωραία κρεμμύδια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Άμα έρθει η Κοζάνη να δοκιμάσετε από το meeting. Είναι καινούριο και άνοιξε πρόσφατα στην Κοζάνη. Και όπως είδατε το δοκίμασα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Σας το προτείνω να πάρετε και εσείς καμιά φορά να δοκιμάσετε. Αυτά είχα να πω. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι και εμείς θα το πούμε μια άλλη φορά. Άντε γεια σας παιδιά. Και εύχομαι να πάρετε, και άμα έρθει η Κοζάνη να πάρετε το meeting. Είναι πολύ ωραίος γύρος. Αξίζει.